δομή του ΚΡΑΤ ΑΜΕΑ, κέντρο δημιουργικής επασχόλησης ΑΜΕΑ, που ανήκει στην Πρόνοια, στο Δήμο Χίου, οι ωφελούμενοι άνθρωποι, γιατί μιλάμε, εντάξει, όταν λέμε παιδιά, μιλάμε από 23 χρόνια και πάνω, δηλώνονται από το καλοκαίρι, από κάθε σχολική χρονιά που ξεκινάμε το καλοκαίρι, παίρνουν ένα voucher που λέμε, και είναι μέσα σε αυτή τη δομή. Η κυρία Ζαφεροπούλου Κυριακή, εχθές, μάλιστα από ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Τζούμα για την υπόθεσή της, κατευθείαν ζήτησα να τη δω από κοντά, και η αλήθεια είναι ότι ήρθε κατευθείαν στο γραφείο μου η κυρία Κυριακή και μου δήλωσε ότι επιθυμεί να πάει ο γιος της στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ατόμων με αναπηρία, που είναι στο Κοφινά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη σχολική χρονιά, συσταγωγικά σχολική χρονιά, γιατί είναι και το δημιουργικής, δεν είναι σχολείο, δεν γίνεται να βάλουμε έναν ωφελούμενο επιπλέον μέσα σε μια δομή, η οποία είναι μέχρι 23 άτομα αυτή τη στιγμή, που παίρνουν τα βάουτσα και πληρώνονται οι εκπαιδευτές για αυτούς ωφελούμενους. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, επικαλέστηκε ότι το αυτοκίνητο του ΔΑΠΑ ΜΕΑ πηγαίνει μέχρι τη Σκιάδα. Ναι, οθόν πηγαίνει, έχει δίκιο, αλλά επειδή είναι ωφελούμενο μέχρι εκεί. Της εξήγησε ότι του χρόνου θα κάνουμε καινούργια χαρτιά από το Μάιο-Ιούνιο, να δούμε την περίπτωσή της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έρθει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που ανήκει στη δομή του ΚΑΠΑ ΜΕΑ και θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα. Το θέμα είναι ότι για να φύγει ένα αυτοκίνητο, με ένα αυτοκίνητο να μαζεύει γύρω στα 25 άτομα από όλο το νησί, είναι λίγο δύσκολο, διότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα πρέπει να φύγει από τον Εγχώρη και να φτάσει μέχρι τα Καρδάμια να μαζέψει. Φανταστείτε ότι θέλει τουλάχιστον 3 ώρες. 3 ώρες να μαζέψει και 3 ώρες να τους γυρίσει πίσω. Άρα δεν μιλάμε για ένα πρόγραμμα ωφελούμενο, μιλάμε για ένα πρόγραμμα μόνο περιήγησης του νησιού και τίποτα άλλο. Θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο να το εντάξουμε. Από εκεί και πέρα επικαλέστηκε και η κυρία Ζαφυροπούλου να ενημερώσω ότι είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση. Η πρότασή μου κατευθείαν ήταν να την ενημερώσω, να προσπαθήσουμε να την βάλουμε, να την εντάξουμε σε κάποια προγράμματα όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο ή στο ΤΕΒΑ ή στο κοινωνικό παντοπολείο. Ζήτησε κατευθείαν ένα κοινωνικό λειτουργό από την κοινότητα και της, με τη βοήθειά της σήμερα θα κάνουν την αίτηση. Τη ζήτησα να κάνει και μια αίτηση στο βοήθεια στο σπίτι, ώστε να μπορέσει να τη βοηθήσει και κάποιος για αυτό το άτομο, γιατί μιλάμε για ένα παιδί, όταν λέμε παιδί, μιλάμε για ένα 37 χρονών άντρα με νοητική σέρεση και αυτισμό, που είναι λίγο ιδιαίτερες περιπτώσεις των ανθρώπων αυτών, γιατί και μια γυναίκα δεν θα μπορεί να τα κάνει όλα μαζί, χρειάζεται μια βοήθεια. Της είπα ότι θα είμαστε δίπλα της και πιστεύω από το Μάιο-Ιούνιο μετά να προσπαθήσουμε να δούμε το αίτημά της, πώς μπορούμε να την ικανοποιήσουμε.